δεν μπορεί. Γιατί είναι λάθος τώρα εκεί που δεν μπορείς να πεις ότι θα έρθει στον κύκλο κάθε πέντε. Κατάλαβες. Οι παλιές ρίσες στο χωριού είναι τρεις και δύο ψινάρια βλέμε έχει. Η μπλέο, η έξω βρίς και η κάτω βρίς. Και είναι ένα ψινάρι στη Μούση και στην Κοκόλη. Αυτά τα πέντε είναι όλα. Ναι, η κάτω βρύση που είπε ο Ψηθάκης ήταν παλιά και αυτή η βρύση που τροφοδοτούσε το χωριό, αλλά μετά έπεσε μια βουλιάστρα από πάνω, βουλιάξανε τα χαζινές, οι δεξαμενίτες δηλαδή, που έχει παραμείνει, δεν παίρνουνε δηλαδή πια από εκεί νερό, από αυτή τη βρύση. Απ' την πλέον μπορείς κάλλιστα να πάρει. Και έχουμε και την έξω βρύση, είναι έξω από τα τελευταία σπίτια. Αλλά τώρα μόνο που τις καθαρίζουμε και είναι δηλαδή για... πάει ένας τώρα περαστικός αυτά να πιει, να πούμε. Δεν μπαίνει γιατί έχουμε το νερό μέσα τώρα στο σπίτι. Όχι, την πλέον δεν πλένανε. Πλένανε στο ρέμα έξω. Υπήρχανε πλήστρες με τσιμέντο τις είχαν φτιάξει. Καθώς και εδώ, στο ρέμα στην Κοκόλη που λέμε, υπήρχαν πλήστρες και πηγαίνανε οι γυναίκες και πλένανε τα ρούχα. Φορτωνότανε το κοφίνι με τα ρούχα και πηγαίνανε εκεί και πλένανε. Μάλιστα στην Κοκόλη είναι και μαρμάρινες. Είναι, τις είχαν φτιάξει κάτι από κάτι δωρεές, κάτι αυτά. Ναι, είναι φτιαγμένες ωραίες. Είναι μέσα η οποία για να σταματάς να την βάλεις την πλατιά. Η ουρανία γαλώνε χαίρε χαίρε η φύση σώρη και το σπηλαίο δίδεται εμφα τι τον αλόγων ο βασιλεύς των ουρανών και πει της τον όλο. Χρόνια πολλά! Εύχομαι χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, ευτυχές το νέο έτος και να ανταμώνουμε σε αυτή την όμορφη βρύση την παραδοσιακή. Αλλά έπρεπε να ήταν κι άλλοι μαζί μας, να μας βλέπουν από ψηλά. Και ευχαριστούμε αυτή για την πρωτοβουλία. Αμήν, αμήν. Και τον χρόνο. Εδώ τα απογεύματα μαζευόταν όλες οι γυναίκες, τα παιδιά, τα μικρά, οι μεγάλοι, όλοι εδώ. Βεγγέρα, το καλοκαίρι, γινόταν στο κομμάτι. Για του χρόνου είστε καλά, εσύ και καλά. Έλατε σχετικά εδώ. Έλατε σχετικά εδώ. Γιατί το καλοκαίρι είστε, αλλά και όχι το χειμώνα. Είσαι το χειμώνα. Είναι η βρύση της Πλέου και έχει 1813, είναι κάτι τέτοιο, ναι, δεν ξέρω. Μιχάλης ο συγχωρομένος. Μιχάλης Μαυρογιώργης. Κι εγώ είπαμε να την καθαρίσουμε, να την κάνουμε με αρμό. Και πράγματι λέω, πιο πολλά έβαλε εκείνος από μένα, αλλά μετά πέθανε ο καημένος. Και προσπαθώ εγώ τώρα να τη συντηρήσω. Και σιγά σιγά λέμε ότι ακόμα θα προσπαθήσουμε να βρούμε υγειακά. Έχω πολλές αναμνήσεις, αν και έφυγα 15 χρονών από εδώ. Μέχρι 15 χρονών ερχόμουν κάθε μέρα εδώ. Γεμίζαμε στάνες νερό, γέλαγε να ποτίσουμε τα λουλούδια. Αλλά 16 χρονών έφυγα και γύρισα 65. Ναι, όρθιοι 50 χρόνια έχω ζήσει. Οπότε πότε ερχόμαστε εδώ όλα τα καλοκαίρια. Και επίσης τη γειτονιά τούτη τη λέγανε και Κολωνάκι. Πάντα είχε πολλή κίνηση. Στο Κολωνάκι στην Αθήνα είχε πολύ κίνηση. Εδώ έβγαινε ο Μόρος. Α, ο Μέρος, ο Μόρος. Είναι μια παράδοση, στην ουσία φοβέρας ήταν για τα παιδιά τότε. Επειδή γυρίζαμε μικρά, ένας μαύρος και καλά ένας μαύρος άνθρωπος,
που έβγαινε τη νύχτα και μας φοβερίζουν που είμαστε μικρά παιδιά εδώ στη γειτονιά. Μην πάτε στη βρύση την πλέον, θα βγει ο μόρος. Όμως είναι ακόμα εδώ. Δεν έχει φύγει ποτέ, εδώ είναι. Εγώ πορνάω πολλές φορές που περνάω τη νύχτα. Λέω καλησπέρα και φεύγω. Και ακόμα το λέω. Αυτά, παιδιά. Του χρόνου, πολλά. Του χρόνου, και του χρόνου. Πάμε καλύτερα, Βαγγέλη, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Καληνύχτα, καλές γιορτές. Για χαρά. Διάλυση, παιδιά. Δεν πήγαν τίποτα. Ο Δεσπότη, η Γεριόρ μου, ελπίδα. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς που ήρθατε, Αντρέα, καληνύχτα. Καλά, καλό βράδυ, γεια. Γεια.